Είναι μεγάλη χαρά και δικιά μου, όπως και όλων μας, να βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα, να υπερασπιζόμαστε ένα κοινωνικό αγαθό, το πιο πολύτιμο κοινωνικό αγαθό. Μην κοροϊδευόμαστε, για το νερό μιλάμε. Δεν μιλάμε για το οτιδήποτε άλλο. Και δεν θυμόμαστε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα προεκλογικά. Δεν το κάνουμε για να κερδίσουμε κάποιους ψήφους, να κερδίσουμε κάποιες ψήφους, να κερδίσουμε κάποια συμπάθεια στον κόσμο. Τον αγώνα για να προστατεύσουμε ένα κοινωνικό αγαθό όπως είναι το νερό, το δίνουμε στην καθημερινότητά μας. Είναι ένα θέμα το οποίο προσπαθούμε να το ανοίξουμε εδώ και πολύ καιρό. Και ενδεχομένως και αυτές οι εκλογές να είναι μια ευκαιρία. Γιατί πραγματικά είναι και δικαίωμα των Αθηναίων πολιτών και των πολιτών στην Αττική, όπως και των πολιτών σε όλη την Ελλάδα, να γνωρίζουν ποιες είναι οι προθέσεις της εκάστοτε τοπικής αυτοδιοίκησης πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε σε εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση, σε εκλογές στο Δήμο της Αθήνας, σε εκλογές για την περιφέρεια της Αττικής και να μην γνωρίζει ο κόσμος που θα πάει την Κυριακή να ψηφίσει στις κάλπες ποια είναι η βούληση. Τι πιστεύουν αυτοί οι οποίοι κατεβαίνουν σε αυτές τις εκλογές πάνω σε ένα τόσο κομβικό ζήτημα. Γιατί σήμερα που το νερό είναι ένα δημόσιο αγαθό μέσα από την ΕΙΔΑΠ, σε πολλούς φαίνεται αυτονόητο ότι μπορούμε να έχουμε, είναι αυτονόητο το να έχεις νερό στο σπίτι σου, φθηνό νερό, ποιοτικό νερό. Δυστυχώς αυτά τα πράγματα δεν είναι αυτονόητα σε άλλες χώρες του κόσμου, όπως έλεγε πριν και ο Αλέξης ο Τσίπρας, όπου το νερό ιδιωτικοποιήθηκε και εκεί τα τιμολόγια εκτινάχθηκαν και η ποιότητα του νερού επιδεινώθηκε. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση. Και το χειρότερο, ολόκληρες κοινωνικές ομάδες, οι πιο φτωχές κοινωνικές ομάδες, απειλήθηκαν με αποκλεισμό από το πιο βασικό κοινωνικό αγαθό που είναι το νερό. Εγώ προσωπικά έχω βαρεθεί να ακούω τους άλλους υποψηφίους για το Δήμο της Αθήνας να λένε ότι θέλουν να κάνουν την Αθήνα μέσα σε μια πενταετία Παρίσι, Βερολίνο και όποια άλλη ωραία πόλη έχουν κατά καιρούς πάει ή έχουν δει φωτογραφίες. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν θέλουν να κάνουν την Αθήνα μια πόλη που να έχει νερό, δημόσιο, όπως είναι και στις υπόλοιπες, όπως είναι και η τάση στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις, όπου υπάρχει μια ενισχυμένη τάση για να έλθει ξανά υπό δημόσιο έλεγχο το νερό, μετά από την επώδυνη εμπειρία της ιδιωτικοποίησης του νερού. Ο κύριος Καμίνης είχε κληθεί να πάρει θέση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης του νερού. Την ίδια μέρα που το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν σε εξέλιξη και το επόμενο θέμα συζήτησης ήταν το θέμα της ιδιωτικοποίησης του νερού, ο κύριος Καμίνης επέλεξε να φύγει από το Δημοτικό Συμβούλιο και άφησε πίσω έναν αντιδήμαρχό του, ο οποίος στάχθηκε ανοιχτά υπέρ της ιδιωτικοποίησης του νερού. Αυτή είναι η άποψη της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Αυτή είναι η άποψη του κύριου Καμίνη. Στα δύσκολα κρύβεται και αφήνει τους άλλους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα με τον τρόπο που ο ίδιος πραγματικά θέλει να βγει το φίδι από την τρύπα. Ο κύριος Φιλιωτόπουλος χάθηκε στο θέμα του νερού και έχασε και έναν υποψήφιο δημοτικό του σύμβουλο, εδώ συνάδελφό σας, από τη Δάκη, επειδή ακριβώς δεν σήκωνε το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης του νερού. Και επειδή, όχι προφανώς επειδή το ξέχασε, επειδή δεν ήθελε να το σηκώσει. Και όταν αναγκάστηκε να απαντήσει στις συνεχείς μας οχλήσεις, στις συνεχείς μας ερωτήσεις, και σε αυτόν και στον κύριο Καμίνη, είπε ότι δεν θέλει να ιδιωτικοποιηθεί η ΕΙΔΑΠ Παγίων. Λες και το ζήτημα είναι αν θα ιδιωτικοποιήσουμε το Μαραθώνα. Λες και αυτό ήταν το ερώτημα. Το ζήτημα είναι ποιος θα ελέγχει τα υδρόμετρα. Ποιος θα ελέγχει τις τιμές του νερού. Και σε αυτό ο κύριος Σπηλιωτόπουλος εντέχνως απάντησε ότι είναι υπέρ της ιδιωτικοποίησης. Πολλοί μας λένε ότι ο Δήμος πρέπει να ασχολείται μόνο με τα αυτοδιοικητικά ζητήματα. Την καθαριότητα, τον ηλεκτροφωτισμό, τα πεζοδρόμια, πολύ σημαντικά ζητήματα με τα οποία όντως ο Δήμος πρέπει να ασχολείται. Δεν μπορεί όμως να μην ασχολείται με το πιο βασικό κοινωνικό αγαθό, με την παροχή του νερού, ποιοτικού, φθηνού νερού σε όλους τους πολίτες αυτής της πόλης. Από τη δική μας την πλευρά, και αυτό είναι η τελευταία μου κουβέντα,
Δεν θέλω να δεσμευτώ όπως κάνουν όλοι οι υποψήφοι πριν από τις εκλογές πάνω στο ζήτημα του νερού. Θέλω απλά να σας πω ότι και στο Δήμο της Αθήνας και σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας και στην περιφέρεια Αττικής και σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας οι δικές μας οι δυνάμεις μαζί με την ενεργό κοινωνία θα είναι δίπλα στους πολίτες και στους αγώνες τους για να υπερασπιστούμε το πιο βασικό, το πιο πολύτιμο κοινωνικό αγαθό. Σε καμία περίπτωση στην Αθήνα το νερό δεν πρόκειται να ξεπουληθεί.